ένα θέμα πολύ σημαντικό που είναι από τον Τάσο τον Κουρκουμέλη. Και πολύ συγκινητικές οι δηλώσεις. Εμένα με συγκίνησε. Και συγκινητικός κεφαλονίτης, Τάσο Κουρκουμέλης, με το Πανάβικο που εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχει πόρτες. Ναι. Βλέπουμε τα πλάνα που μας έχεις. Βέβαια, μια επιχείρηση η οποία πάει πάρα πολύ καλά, με κόσμο καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου. Και εκείνο που σε εντυπωσιάζει, πραγματικά πέρασα πάλι από εκεί για να δω τα φρούτα που είναι όλη του χρόνου, όλη του περίοδου. Ό,τι φρούτο από μπορούμε να φανταστούμε. Από Καλιφόρνια, ναι, από Καλιφόρνια, από παντού, από όλο τον κόσμο. Μας μίλησε. Έχει μεγαλουργήσει η καλοκαιρία Real Estate, δεν έχει μείνει μόνο σε αυτά. Θέλω να τον ακούσουμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Είμαι με τον αγαπητό φίλο από τα παλιά, Τάσο Κουρκουμέλη, έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται χρόνια εδώ στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, με ένα κατάστημα το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, είναι μάλλον η επιχείρηση που ξεκίνησε ο Τάσο Κουρκουμέλης εδώ στην Νέα Υόρκη. Θέλω να σε ρωτήσω, φίλε Τάσο, γιατί είσαι φίλος μου, ποια είναι η κατάσταση μετά από 2,5-3 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και που έχουμε να ειδωθούμε. Ναι. Γιατί κάπου τόσο είναι. Κάπου τόσο, ναι. Ναι, λοιπόν, η κατάσταση εδώ, ειδικά εμάς, μας βοήθησε, δεν μας χάλασε. Δηλαδή, οι business εδώ διπλασιαστήκανε με το COVID. Ερχόταν ο κόσμος, ψώνιζε, άλλοι τα πηγαίναμε στα μάξια, άξιο και τα δίναμε και πλήρωνε με κάρτες. Άλλοι ήταν, για μας ήταν πάρα πολύ καλά, να σου πω. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Όπως βλέπεις, μεγαλώσαμε κιόλα, ανοίξαμε και άλλο μαγαζί δίπλα. Και κανένα παράπονο. Φυσικά ήταν για τη Νέα Υόρκη, ήταν δύσκολα τα πράγματα για όλο τον κόσμο εδώ. Κλεισμένοι στα σπίτια, ορισμένοι, άλλοι δεν ήταν, δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς πιο πολύ καθόταν μέσα γιατί φοβόταν. Έχει επηρεάσει ο πόλεμος με την Ρωσία. Δηλαδή, η ακρίβεια που υπάρχει στην Ευρώπη και την γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Ναι, φυσικά. Η ακρίβεια, εγώ να σας πω την αλήθεια, η ακρίβεια εδώ την είχαμε πριν έρθει ο πόλεμος. Οι βενζίνες, τα πάντα όλα και αυτά που είχαν ανέβει, είχαν ανέβει πριν έρθει ο πόλεμος. Τώρα, ας πούμε, αν επηρέασε λιγάκι, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι ότι έχει επηρεάσει πολύ την Ευρώπη και τη βάλαν την Ευρώπη, ας πούμε, στο αυτό και τραβάει το... Το κάρο. Τραβάει το ζόρι, ναι, αυτό η Ευρώπη και αυτή είναι μια χαρά τώρα εδώ πέρα. Πουλάνε και το πετρέλαιο, το αέριο, το... όπως το λέμε, το υδρό αέριο, ας πούμε, που φέρνουν στην Ελλάδα και τέτοια. Εδώ νομίζω πως τους Αμερικανούς έχει επηρεάσει ο πόλεμος, να λέμε την αλήθεια. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, είναι η κατάσταση αυτή βελτιώνεται, γιατί δεν υπάρχει κόσμος, τουρισμός, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εδώ στην... Όχι. Ο τουρισμός στη Νέα Υόρκη έχει κοπεί, έχει κατέβει πάρα πολύ. Τώρα θα αρχίσει, δηλαδή από τότε το χρόνο, από αυτό το καλοκαίρι και τον ερχόμενο, γιατί μην ξεχνάς, εμείς τον τουρισμό το μεγάλο τον έχουμε κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή το χειμώνα. Από τα πέρυσι που ήταν ακόμα τα restrictions, τώρα από τα φέτος και πέρα νομίζω θα πηγαίνει και καλύτερα. Γενικά τώρα το COVID έχει εξαφανιστεί, δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι περασμένη ιστορία. Σε βρίσκω νεότατο, έτσι σε άφησα πριν 2,5 χρόνια. Θα συνεχίσεις, οι business εδώ πέρα μεγαλώνουν. Ναι, εγώ κοίταξα, και εσύ όπως άφησα ακριβώς ήρθες πίσω και εύχομαι κάθε φορά που θα έρχεσαι να μην αλλάζει εσύ καθόλου, να δώσει τα χαιρετίσματα μου σε όλη την Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Που σ' ακούνε, γιατί φυσικά όλοι μου τελάνε από την Κεφαλονιά. Λέει, μα δεν έχει και ένα φίλο, λέει, από την Κεφαλονιά, αλλά από την Κέρκυρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και όποτε περνάτε, εδώ θα είμαστε. Ακούσαμε τον κύριο Κουρκουμέλη. Χαρά μας να τον δούμε και εδώ, να τον δούμε και στην Κέρκυρα. Μακάρι, αλλά τον βλέπω να είναι μεταξύ Αθήνας και Κεφαλονιάς.